Σε τεντωμένο σκηνή το εσύ στο λασίθι με τις ελλείψεις και τα κενά να σπάνε κάθε όριο ασφαλείας. Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου οι εφημερίες ακροβατούν ήδη και την ίδια ώρα το ανθρώπινο δυναμικό του εξακολουθεί να συρρυκνώνεται. Την προηγούμενη Δευτέρα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δεν, εφημερε... δεν εφημερεύε χειρούργος, αναισθησιολόγος, καρδιολόγος και ούτε εντατικολόγος, ούτε ακτινολόγος. Αυτό λέγεται νοσοκομείο ή κέντρο Θα διαβάσω ένα χαρτί, το οποίο είναι επίσημο έγγραφο του νοσοκομείου Γυναικολάου, πρόσφατο έγγραφο, υπογεγραμμένο από γιατρό του νοσοκομείου Γυναικολάου. Τι ο Πέλη, ήρθε ένα ασθενή που είχε αυτά τα προβλήματα. Του κάναμε τούτο, τσίνο, τάλου, το άλλο και το παράλλο. Αλλά λόγω ελήψεω εφημερεύοντο του καρδιολόγου, προσέξτε μια έκφραση. Παραπέμπεται σε νοσοκομείο τη προκοπή για περαιτέρω διερεύνηση και άμεση αντιμετώπιση. Ευχαριστώ τον Προτέρω για την κατανόηση. Αυτό είναι ένα χαρτί επίσημο κείμενο του Νοσοκομείου Νικολάου. Κοινική διαπίστωση του Άδωνη Γεωργιάδη πω όλα ανεξαιρέτω τα νοσοκομεία του Λασιθίου υπολειτουργούν εντείνει το σκηνικό ανασφάλεια και αδιεξόδου. Η παρέμβαση Γεωργιάδη στο μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου για τη δραματική κατάσταση στο νοσοκομείο τη πόλη έριξε λάδι στη φωτιά, καθώ αντί για λύσει ζήτησε προτάσει. Και τα τρία, αναφέρομαι στον Άγιο Νικόλαο, στην Εράμματα και στη στην πραγματικότητα υπολειτουργούν. Θα αναμένω λοιπόν με πολύ, μεγάλη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μελέτη. Ο Πρωθυπουργό, όταν ήρθε πέρυσι εδώ από κάτω στο λιμάνι, δεν μίλησε για μελέτη. Προεκλογικά ο Πρωθυπουργό ήρθε εδώ και είπε. Θα σας φτιάξουμε την υγεία. Την ώρα που η κατάσταση είναι ήδη δραματική, το επόμενο διάστημα έρχονται και νέε αποχωρήσεις εργαζομένων. Ένας φαύλος κύκλος που δεν πρόκειται να κλείσει χωρίς δραστικά μέτρα από την κυβέρνηση. Η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση προκαλούν υπερεργασία και συνολικά οδηγούν σε παρετήσει δίχω τέλο. Δεν είναι μόνο η χαμηλή μισθή, αλλά και ο φόβο για λάθη μη αναστρέψιμα. Μπορώ να ζήσω με τα πενιχρά χρήματα τα οποία παίρνω. Με τσέι το γεγονό ότι θα μπω φυλακή. Διότι το βράδυ δεν έχω ακτινολόγο και δεν μπορώ να κάνω τον ευρωλόγο όπω τον κάναν 200 χρόνια με ένα σφυράκι να χτυπώ τα γόνατα του. Όταν δεν έχω ένα ξωνικό, όταν δεν έχω ένα εργαστήριο, όταν δεν έχω καρδιολόγο, όταν δεν έχω τίποτα, θα μπω φυλακή. Στο επόμενο διάστημα, επίκειται να έχουμε και απώλεια κι άλλων γιατρών. Δηλαδή, μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουν φύγει κι άλλοι γιατροί από το νοσοκομείο. Βέβαια, αν πάρουμε τώρα ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει χειρουργό, ή δεν έχει αναισιολόγο, δεν έχει καρδιολόγο, δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι νοσοκομείο. Δηλαδή, μπορεί να προσφέρει δευτεροβάθμια φροντίδα υγεία. Σε αυτή τη φάση στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, στο κόκκινο με εφημερίες ελληματικές είναι η καρδιολογική, η χειρουργική και το τμήμα αναισθησιολογίας ενώ προστίθεται άμεσα και η νευρολογική. Τα επίγοντα υπολειτουργούν ενώ απειλείται και η παθολογική κλινική με πληρότητε σε ασθενείς που αγγίζουν ακόμη και το 120% και με τις εκρήξεις ακόμη και βίας να είναι αναπόφευκτες. Συχνά είμαστε δέκτες, δέκτες βίες συμπεριφοράς στο νοσοκομείο. Μελεκτική και σωματική παρενόχληση, όπως τελευταία έγινε αυτό το περιστατικό και ευτυχώ πήρε την νόμιμη οδό. Η υποστελέχωση στην νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου είναι της τάξης του 50% με αποτέλεσμα η εργασία να είναι εξαντλητική. Είναι ενδεικτικό πω άδειε και ρεπό παραμένουν στο περίμενε σε αριθμητικά μεγέθη για ρεκόρ. Συνολικά οι οφειλόμενε ημέρε αδεία για όλου του εργαζόμενου είναι 13.730, κάποιες ακόμη και από το 2018, ενώ τα ρεπό σε εκκρεμότητα αγγίζουν τα 1.382. Ή γίνεται μια γενναία χρηματοδότηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να ξαναγίνει ελκυστικό, ώστε να έρθουν νέοι γιατροί να το επανδρώσουν και να δουλέψουν, όπως γινόταν στη δεκαετία του 90 και στη δεκαετία του 2000, όπου όταν έκαναν μια αίτηση επιμελητή Β σε ένα μικρό νοσοκομείο ή σε ένα μικρό κέντρο υγεία υπήρχαν 15-20 υποψηφιότητε και τώρα δεν υπάρχει καμία για θέσει διευθυντή. Μετά το μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο ακολούθησε η κοινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Λασιθίου με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μια νέα απόβαση στο Ηράκλειο, μόλις η νέα διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας οριστεί, αποφασίστηκε σε μια ακόμη προσπάθεια να εισακουστεί η κραυγή απόγνωσής τους.